Σήμερα, στα πρακτικά παραδείγματα MATLAB, θα λύσουμε ένα πρόβλημα όπου έχουμε μια σειρά γραμμών και παίρνουμε ένα σημείο πάνω στη γραμμή και μετά, σαν να χρησιμοποιούμε διαβήτες, βρίσκουμε τη διατομή ενός κύκλου κεντραρισμένο σε αυτό το σημείο με δεδομένη ακτίνα ώστε να τέμνει τη σειρά των γραμμών δεξιά. Για να γίνει αυτό, κάναμε έναν αλγόριθμο ο οποίος βρίσκει αυτό το σημείο. Ας δούμε την πορεία καθώς αυξάνεται η ακτίνα του κύκλου ώστε να δούμε πώς δουλεύει ο αλγόριθμος. Ας δούμε τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήσαμε εδώ, αρχικά γεωμετρικά και μετά πώς δημιουργήσαμε τον κώδικα. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε μια τυπική διαμόρφωση των δεδομένων μας και αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι η διατομή της κόκκινης σειράς των γραμμών και του μπλε κύκλου. Εδώ βλέπουμε τονισμένο με κίτρινο χρώμα το σημείο το οποίο ψάχνουμε. Ο τρόπος κατά τον οποίο δουλεύει ο αλγόριθμος είναι να βρίσκει όλα τα σημεία τα οποία είναι εντός του κύκλου, τα οποία τα βλέπουμε τονισμένα με κίτρινο χρώμα. Και από αυτά επιλέγεται το πιο μακρινό στα δεξιά, οπότε όταν βρεθεί αυτό το σημείο, βρίσκει αμέσως επόμενο πάνω στη σειρά των γραμμών. Η ένωση των οποίων μας δίνει ένα ευθύγραμμο τμήμα, η οποία φαίνεται με μαύρο χρώμα εδώ. Έτσι τώρα έχουμε έναν κύκλο και μια γραμμή που εγγυημένα τέμνονται σε ένα σημείο. Μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με μια τετραγωνικού τύπου συνάρτηση ώστε να βρούμε το σημείο της διατομής. Στη συνάρτηση εδώ βλέπουμε ότι περισσότερος χρόνος χρειάστηκε για τον καθορισμό του προβλήματος. Στο να επιλέξουμε τα χ και τα ψ για τη σειρά των γραμμών και τα ΣΧ και ΣΨ για το κέντρο του κύκλου. Το πρώτο τμήμα του αλγορίθμου μας καλεί τη συνάρτηση Last Point with Radius με ορίσματα τα ΣΧ και ΣΨ που είναι το κέντρο. Αυτή μας επιστρέφει το τελευταίο σημείο που βρίσκεται εντός του κύκλου. Μετά κάνουμε έναν λογικό έλεγχο ο οποίος ελέγχει αν το last in συν 1 είναι μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των στοιχείων του χ, καθώς δεν θέλουμε το τελευταίο σημείο της σειράς των γραμμών να είναι εντός του κύκλου, καθώς θέλουμε στο επόμενο βήμα να βρούμε ένα σημείο εκτός του κύκλου. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σημεία σε αυτή τη σειρά των γραμμών, απλά θα εμφανίσουμε το σφάλμα Run Out of Line. Οπότε, αφού βρήκαμε το τελευταίο σημείο εντός του κύκλου, θα καθορίσουμε το ευθύγραμμο τμήμα επιλέγοντας από τη σειρά χ τα στοιχεία Last In έως Last In συν 1 και αποθηκεύουμε αυτά τα σημεία δεδομένων στη μεταβλητή Like Segment χ. Το ίδιο θα κάνουμε και για τη σειρά ψ στη μεταβλητή Line Segment ψ και θα περάσουμε αυτές τις δύο μεταβλητές που αποτελούν το ευθύγραμμο τμήμα μας σε μια συνάρτηση με όνομα Find Intersect η οποία θα βρει τη διατομή δεδομένων το ΣΧ και ΣΨ τα οποία είναι το κέντρο του κύκλου. Παρατηρήστε ότι δεν περάσαμε την ακτίνα στη συνάρτηση και αυτό γιατί χρησιμοποιούμε μια τεχνική η οποία ονομάζεται φωλιασμένες συναρτήσεις. Έτσι όλες οι υποσυναρτήσεις που θα δούμε θα λαμβάνουν τη μεταβλητή R από τη συνάρτηση όπου καλούνται. Ας δούμε τώρα την υποσυνάρτηση Find Last Point with Radius. Εδώ βασικά περνάμε το κέντρο του κύκλου και βρίσκουμε τη διαφορά μεταξύ κάθε σημείων δεδομένων της σειράς χ και του κεντρικού σημείου. Το ίδιο κάνουμε και για τη σειρά ψ. Χρειάζεται
Χρησιμοποιούμε το Πυθαγόρειο θεώρημα για να βρούμε την απόσταση καθενός από αυτά τα σημεία από το κέντρο. Και μετά έχουμε μια μεταβλητή flag η οποία λαμβάνει η 0-1 αν η απόσταση είναι μικρότερη η ίση της ακτίνας του κύκλου. Οπότε τώρα έχουμε ένα διάνυσμα με 0 και 1 με μήκος στο μήκος της σειράς των γραμμών. Και έτσι εδώ θα βρούμε το τελευταίο σημείο αυτής της διαδικής σειράς, το οποίο είναι αληθές, δηλαδή 1 χρησιμοποιώντας την εντολή find. Έτσι παίρνουμε τον δείκτη του τελευταίου σημείου που βρίσκεται εντός της ακτίνας. Οπότε τώρα έχουμε ό,τι χρειάζεται για να πάμε στον κώδικα της find intersection. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο να δούμε πως προήλθαν αυτές οι εξισώσεις που χρειάζονται ώστε να βρούμε την διατομή του ευθύγραμμου τμήματος και του κύκλου. Είναι αρκετό να δούμε ότι πρόκειται για τον τετραγωνικό τύπο και ότι επιλύεται εδώ. Βλέπουμε ότι ορίσαμε εύκολα στην κατανόηση μεταβλητές A, B και C και μετά τις λύσαμε με τον τετραγωνικό τύπο εδώ. Και τελικά χρησιμοποιήσαμε αυτήν τη τιμή στην παραμετρική μορφή του ευθύγραμμου τμήματος ώστε να καθορίσουμε το σημείο διατομής. Τώρα μπορούμε να δούμε το τμήμα δημιουργίας γραφήματος αυτής της συνάρτησης. Και εδώ βλέπουμε ότι αρχικά καθαρίζουμε τους άξονες, κάνουμε plot τα χ και τα ψ, τα σημεία διατομής και το κεντρικό σημείο. Εδώ ορίζουμε το πάχος της γραμμής να είναι λίγο πιο μεγάλο. Επίσης θα καθορίσουμε τα όρια των αξώνων από μείον 6 έως 6. Στη συνέχεια γράφουμε hold on καθώς θα σχεδιάσουμε και τον κύκλο. Και για τον κύκλο χρησιμοποιήσαμε μια έτοιμη συνάρτηση από το Markup File Exchange. Καθώς έχουμε κύκλο, θέλουμε οι άξονες να είναι ίσοι, οπότε γράφουμε axis equal και μετά grid on ώστε να εμφανιστεί το πλέγμα. Οπότε, το τελευταίο πράγμα εδώ είναι ότι αν θυμάστε, περάσαμε από κάποιες τιμές της μεταβλητής R, δηλαδή της ακτίνας. Βλέπουμε εδώ ότι η συνάρτηση main παίρνει την τιμή R ως είσοδο. Και αυτό που κάναμε είναι ότι εκμεταλλευτήκαμε την διαμόρφωση εκτέλεσης εδώ. Οπότε εδώ βλέπουμε ένα απλό script που επιτρέπει να τρέξουμε τον κώδικα που έχουμε εδώ όταν πατάμε F5. Έτσι αυτό που συμβαίνει είναι ότι επιτρέπουμε στην ακτίνα να διαφέρει από το 0 στο 6 και μετά επαναλαμβάνουμε καλώντας την συνάρτηση main, κάνοντας παύση σε κάθε βήμα ώστε να βλέπουμε τη γραφική της έξοδο.